Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Εχθές δείξαμε ένα βίντεο από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ένα βίντεο το οποίο μάλλον ήταν ένα βίντεο της εθνικής ντροπής. Ένα βίντεο το οποίο μας προκάλεσε έτσι κάποιο σοκ, μας πλήγωσε, μας τσαλάκωσε την εθνική μας υπερηφάνεια. Ζητήσετε πολύ να το δείτε, να το δείτε για να προβληματιστούμε βέβαια, γι' αυτό θα δείξουμε το βίντεο πιο πολύ και να τακτοποιήσουμε κάποτε κάποιες σκέψεις μας, κάποιες μύχιες σκέψεις μας, τις οποίες δεν τολμάμε να τις φέρουμε στον αέρα. Γιατί θα έρθει η θολοκουλτούρα της άπειας διανόησης και θα στολίσει με κάποια κοσμητικά επίθετα, τα οποία βεβαίως θα επιστρέφουμε αυτή τη φορά. Ας δούμε το βίντεο και το σχολιάσουμε μετά. Μακεδόνια. Τα ακούτε? Αισθάνομαι τέτοια ντροπή, όχι για τη σχιζοφρένεια που διέπει αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί μιλάμε για σχιζοειδή συμπεριφορά, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι ο χειρότερος Τούρκος ήταν ο Γενίτσαρος. Και αυτοί είναι Γενίτσαροι. Έτσι. Αισθάνομαι τέτοια αγανάκτηση ντροπή για όλο το πολιτικό σύστημα. Για το πολιτικό σύστημα το οποίο ασχολείται. Και να το πω ευθαρσώς για πρώτη και τελευταία φορά, ίσως θα το ξαναπώ κάποια στιγμή μετά από μερικούς μήνες. Με το έλασον, γιατί γνωρίζουν πτώχευση δεν πρόκειται να γίνει στην Ελλάδα, έτσι, και όχι για το μείζον, που είναι η γεωστρατηγική, γεωπολιτική, γεωιστορική χρεοκοπία του τόπου. Ναι. Αυτή η εικόνα, κύριε Σπίνο, που δεν έχει να κάνει με εθνικισμούς, σοβινισμούς, μιλταρισμούς, ήμουν χθες ένα κανάλι, στο κανάλι 9, και βλέπα κάποιους δίθεν πατριώτες παλαιούς. Έτσι. Παλαιοπατριώτες δηλαδή. Έτσι, ναι. Να ομιλούν για ακρότητες, για νεοορθόδοξους Έλληνες, νεοαρχαιολάτρες κτλ. Αυτοί που έλεγαν ότι είναι πατριωτάρες. Αλλά σήμερα, επειδή ανήκομεν εις την Ντόραν, λέω εγώ έτσι, για να καταλάβουν κάποιοι, βάλαμε πολύ νερό στο κρασί μας που δεν πίνουμε πλέον κρασί, πίνουμε νερό. Και το λέω δημοσίως. Γιατί είναι καλό να εκμεταλλεύεσαι αγωνίες, να εκμεταλλεύεσαι ανθρώπους. Αλλά ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Δεν είναι δυνατόν, κύριε Σπίνο, να ξεφτελείς διεθνική αξιοπρέπεια των Ελλήνων. Να ευτελίζεται το όνομα Μακεδονία, να ξεφτελείς το Αλέξανδρο, να στείλετε άγαλμα 8 ορόφων, παρακαλώ. Άγαλμα 8 ορόφων. Μια πολυκατοικία με 8 ορόφων. Μια πολυκατοικία τεράστια, άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι Ελεηνοί, οι Τρισάθλοι, επαναλαμβάνω, οι άθλοι των Αθηνών, οι ηγέτες. Της Χαβούζας, όπως την κατήντησαν πνευματικά, ηθικά και κυρίως πολιτισμικά και πολιτιστικά κύριοι ηγέτες αυτού του κρατηδίου που λέγεται Ελλάδα, να μην στείλουν ένα άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και βγήκαν και έκανα δήλωση. Επειδή οι Σκοπιανοί θέλουν να αλλάξουν και το όνομα των Σκοπίων της πρωτεύουσάς τους. Πώς θα το κάνουν? Η πρωτεύουσα Μακεδονία και το κράτος Μακεδονία και η πρωτεύουσα Αλεξάνδρεια, κύριε Σπίτι. Είστε υπερβολικός τώρα. Εγώ το λέω. Ποιος το λέει αυτό? Πλάκα μου κάνεις. Ποιος το λέει? Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Βουλγαρίας το μετέδωσε από χθες το απόγευμα. Όταν γίνει η πρωτεύουσα σε Αλεξάνδρεια. Τα Σκόπια θα μεταναμοστούν σε Αλεξάνδρεια. Και βγαίνω και τους λέω το εξής. Έκανα δήλωση, με ρώτησα σήμερα. Τη Δευτέρα έχω συνέντευξη στο κανάλι 5 των Σκοπίων. Εσείς? Βεβαιότατα. Με κάλεσαν εσύ να τα μιλήσουμε για τα πούμε όλα. Αλλά τέτοιο λάθος. Δεν είναι λάθος. Γιατί? Μια χαρά τα λένε. Μπας περίπτωση. Λέω το έξι, μακάρι να ήμασταν Έλληνες και εμείς όπως αυτοί. Δηλώνουν Μακεδόνες, αλλά είναι Σκοπιανοί. Έτσι. Θα σου πω το εξής. Για να ξεκαθαρίσουμε σήμερα πράγματα. Τους είπα. Πρώτο όνομα. Ζάσταβα.
Δεύτερο όνομα. Αντί για Αλεξάνδρεια λέτε. Μπράβο. Πλαστογράφη και απατεώνε στα αγγλικά του το είπα. Αυτό δεν το θελήσουν. Τρίτο όνομα. Βασίλειο ο Β, ο Μακεδόν. Α, δεν, εκεί δεν του συμφέρει. Για να θυμόμαστε μερικά πράγματα, τι μπορούν να πάθουν κάποιοι έτσι, όταν λειτουργούν χωρίς μέρημνα και πρόνοια. Φυσικά γνωρίζετε και το προσωνύμι του βασιλέως. Ο Σλαβοκτόνος, ο Βουλγαροκτόνος, αυτό το λέω για να αντιληφθείτε ότι σήμερα, να το ξαναδούμε το βίντεο του 48, δεν ανατριχιάζετε εσείς, δεν στεναχωριέστε εσείς. Δεν βλέπετε τι ηγέτες έχετε που ασχολούνται με το ήθεν με ξοπρόθεσμο, με τις ηλιθιότητες αυτές που η Ελλάδα έχει λεφτά και θα σας τα αποδείξω σήμερα ότι έχει λεφτά. Γιατί μπορούσαμε να είμαστε πλούσιοι, αλλά μας έφεραν εδώ με ψεύδι, με σχέδιο για να μας τα πάρουν όλα τζάμπα, να μας τα πάρουν με τη μορφή εκποίησεως, όπως έλεγε πολύ εύστοχα ο πρόεδρος του ΛΑΣ προηγουμένως. Γιατί μιλάμε για εκποίηση πλέον. Όταν είσαι με τον βρόχο στο λαιμό και έχεις υπερδανιστεί, ξεπουλάς και τη γυναίκα σου. Γιατί αν δεν έχεις τύψεις, γιατί αυτό κάνουν σήμερα αυτοί, ξεπουλάνε πατρίδα, μπορεί να ξεπουλήσουν τη γυναίκα τους. Το κατάλαβες κύριε Σπίνο μου. Αν είμαστε έτοιμοι να ξαναδούμε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου να στείνεται στα Σκόπια και να μην ανοίγουν στην Ελλάδα. Πού είναι ρε οι πατριωτάρες οι βουλευτές σας? Πού είναι τα κόμματα του πατριωτισμού? Βγάλανε ένα δελτίο τύπου και τελείωσε. Αυτή είναι ρε η Ελλάδα τους. Να τη χαίρεστε εσείς που ψηφίζετε ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα. Μόνο εμείς ουρλιάζουμε. Μόνο εγώ ουρλιάζω. Για να καταλάβετε ορισμένα πράγματα. Γιατί τα παντελόνια τα φοράς για να τα έχεις να τα κρύβεις αυτά που κρύβεις. Ή για να τιμάς το λόγο, την τιμή και την υπόλοιψή σου. Κάποιοι τα φοράνε για να μην κρυώνουν το χειμώνα, κύριε Βελόγκο. Τώρα καλοκαίρι είναι, φοράνε βερμούδες. Λοιπόν. Δεν έχουν και τίποτα να καλύψουν. Δείτε το βίντεο και αν δεν είστε άξιοι της μοίρας, το επαναλαμβάνω. Όλοι είμαστε άξιοι της μοίρας, θα το δούμε. Πόσο σχιζοφρενείς πρέπει να είσαι. Πάντως θα πω το εξής. Πόσο σχιζοφρενείς πρέπει να είναι αυτοί οι άνθρωποι, Σου Κώστα. Αυτή τη δουλειά τους κάνουν, κύριε Βελόγκο. Ποια είναι σχιζοφρενείς, βλαμμένοι είναι. Τη δουλειά τους κάνουν. Ρε βλαμμένοι είναι. Ρε είσαι πολύ βλαμμένος. Το τονίζω, βλαμμένος. Για να μην αντιλαμβάνεσαι μερικά πράγματα. Ότι σε βάζουν οι Αμερικανοί. Έτσι. Γιατί όταν είπα εγώ χθες στο κανάλι 9, Αμερικανικός δάχτυλος, χοροπήδηξαν οι συνάδελφοι πατριωτάρες βουλευτές. Χοροπήδηξαν, φοβούνται να πούν. Γιατί παινοβιώνουν στις πρεσβείες οι περισσότεροι. Και κλιπαρούν εκεί να ξαναγίνουν βουλευτές στο σύστημα. Αυτό είναι βαρύ που λέτε, έτσι. Φαντάζομαι ότι αν κληθείτε θα μπορέσετε να τα αποδείξετε. Ποιο ρε Κώστα. Έτσι φαντάζομαι. Δεν μπαίνουν στις πρεσβείες. Δεν το ξέρω. Πλάκαρα μου κάνεις τώρα. Δεν μπαίνουν βουλευτές στις πρεσβείες. Από το 1843 και μετά επί Καλέρι και τα υπόλοιπα και επί Όδωνα, όλοι από εδώ και από εκεί παρακαλάνε πρεσβείες. Οι πρέσβεις εδώ είναι τοποτηρητές. Πλάκα μου κάνεις τώρα, μεταξύ μας τα λέμε και οι ηλιθιότητες. Τα λέμε στους ξένους, τα λέμε και σε εμάς. Αυτό οφείλουν οι κύριοι βουλευτές, αν δεν είναι αλήθεια. Άσε, να βρε, σας διαψεύσουν. Ποιος θα βρεθεί. Αυτοί. Για ποιο πράγμα. Ότι δεν μπαίνουνε. Με... Κώστα, άκουσε εγώ. Για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Δύο λεπτά, κύριε Βελόπουλο. Αυτό που λέτε είναι βαρύ κατηγορία για τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μπα. Λοιπόν, εγώ τους προκαλώ λοιπόν. Εάν λέτε ψέματα, να βγουν από την Βουλή. Θα το πω και με την Βουλή. Θα το έχω πει στην Επιτροπή. Θα το φέρετε εδώ το Γιατί δεν κατάλαβα, θα φοβηθώ. Το μόνο πράγμα, που μου, τουλάχιστον με ικανοποιεί και το λέω απεριόριστα και ως ένα βαθμό λέω είμαι ευτυχής που είμαι στο Λαϊκό Ορθόδοξο Ραδιόφωνο, μόνο ότι μπορώ να λέω αυτά τα πράγματα. Αφού το βλέπουμε, είναι γεγονός. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Είναι γεγονός. Γιατί αλλιώς. Γιατί βλέπουμε κάτι άλλους. Γαργάρες. Το πρωί κάτι λένε, τα κοκοράκια. Καλά. Και το βράδυ. Τα βάζουνε! Γι' αυτό και λέω στους Έλληνες για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Επειδή πίεσα πάρα πολύ τις εκδόσεις Κάδμος για τη σημερινή προσφορά, γιατί χθες είχαμε πάρα πολλούς που δεν πρόλαβαν να παραλάβουν το περιοδικό Ελληνόραμα μαζί με τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών, κάντε μου τη χάρη.
μόνο για σήμερα πλέον, είναι η τελευταία μέρα, δεν υπάρχουν για δύο μέρες να το δώσουμε. Χθες και σήμερα, γιατί παρακαλέσαμε πάρα πολύ. Ισχύει η προσφορά με το περιοδικό Ελληνόραμα. Κάθε μήνα το Ελληνόραμα θα έρχεται σπίτι σας για ένα χρόνο και εντελώς δωρεάν τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών άνευ δασκάλου. Δηλαδή, από 6 μέχρι 96 ετών μαθαίνουμε αρχαία ελληνικά με τον ευκολότερο τρόπο. Με εικόνες, εικονίδια, σκίτσα, κρυπτόλεξα, σταυρόλεξα. Και λέω το εξής. Μαθαίνω αρχαία ελληνικά για πολλούς λόγους. Όχι από προγνωπληξία μόνο. Έτσι. Αλλά γιατί το παιδί που μαθαίνει αρχαία ελληνικά γράφει καλύτερες εκθέσεις. Άρα παίρνει καλύτερο βαθμό. Άρα μπαίνει στο πανεπιστήμιο ευκολότερα. Πέραν τούτου βέβαια, το παιδί που μαθαίνει αρχαία ελληνικά γίνεται εφιέστερο. Γίνεται, παραλαμβάνω, εφιέστερο. Πιο εφιές παιδί θα έχετε. Και στο κάτω-κάτω, κύριε Βελόπουλε, η γλώσσα μας είναι η ταυτότητά μας, η εθνική ταυτότητα. Είναι η δεν μπορεί ο άλλος που να μην έχει κράτος και να φωνάζει Μακεδονία και εμείς εδώ στην Ελλάδα να μην ξέρουμε μία λέξη ελληνική να αρθρώσουμε, αν είναι δυνατόν. Δεν μας φταίει ούτε οι Αμερικάνοι ούτε οι Εβραίοι, κύριε Βελόπουλε. Να τα λέμε τα πράγματα στα ίσα κάποια στιγμή. Τι σχέση έχουν. Κανείς δεν μας φταίει. Μας φταίει κανείς που δεν διαβάζουμε. Όχι. Για όνομα του Θεού να πω. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβετε. Γίναμε έτσι γιατί επί 40 χρόνια πολέμησαν την ελληνική γλώσσα. Και επαναλαμβάνω το πιο εύκολο τρόπο. Δεν υπάρχει εύκολο. Από 6 μέχρι 96 τον μαθαίνει αρχαία ελληνικά. Με εικόνες. Να το. Και Μακεδονία είναι Ελλάδα, έτσι. Με εικόνες, εικονίδια, σκίτσα, κρυπτόλεξα, σταυρόλεξα. Τα βρείτε εδώ μέσα όλα. Μαθαίνω αρχαία ελληνικά από 6 μέχρι 96. Δεν μπορεί να υπάρχει Έλληνας που να μην γνωρίζει τη ρίζα των γλωσσών. Και επίσης γίνεται εφιέστερο το παιδί. Έτσι. Αν θέλετε να του βάρει το παιδί σας, μην αγοράσετε. Είναι δωρεάν αυτά. Είναι 4 τόμοι δωρεάν, αρκεί να γίνετε συνδρομητές στο Ελληνόραμα με 50 ευρώ ετήσια συνδρομής. Κάθε μήνα το Ελληνόραμα έρχεται σπίτι σας και εντελώς δωρεάν παραλαμβάνετε τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών άνευ δασκάλου. Και επειδή κάποιοι δεν πιστεύουν, δείτε εδώ, η εφημερίδα Καθημερινή που δεν είναι και πολύ πολλού έτσι, του χώρου, έτσι, του πατριωτικού, του ελληνοκεντρικού. Τι λέει, οι δυνατότητες του εγκεφάλου διευρύνονται όταν ο άνθρωπος μαθαίνει αρχαία ελληνικά. Τα λέμε εμείς αυτά. Η Καθημερινή τα γράφει. Τα οποία είναι απόρρια πειραμάτων. Έτσι, μπράβο. Έχουν γίνει, όχι πειραμάτων, ερευνών. Πολιετών ερευνών. Για να ξέρουμε τι λέμε. Αυτά όλα δηλαδή δείχνουν με ένα απλό τηλεφώνημα, με 50 ευρώ κάθε μήνα το Ελληνόραμα έρχεται σπίτι σας για ένα χρόνο και εντελώς δωρεάν τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών άνευ δασκάλου. Μερικά από τα άνθρωπα που πάμε στο ρήτημά σας, κύριε Σπίνο. Ναι, ναι. Δείτε εδώ. Περί μασονίας, δομή και οργάνωση του ΑΣ. Έτσι, για να μην λένε κάποιοι κάτι, γιατί μην πετάμε και στον Τρενταφυλόπουλο, πετάτε κάποιος εκεί πέρα με ποσοτή. Ναι, ναι. Και μασόνι, ποιο εγώ, του λέω. Εγώ δεν είμαι, ούτε θέλω να είμαι. Λοιπόν, σας πούμε πολλά, κύριε Βελόπουλο. Πετρέλα στο Αιγαίο. Έχετε χτυπήσει το σύστημα κατά κέφαλα που λέτε και γι' αυτό δεν σας βάλουν πολλά εμπόδια. Πετρέλα στο Αιγαίο. Δείτε εδώ τα δηληστηριάκια, τα βλέπετε. Για να ξέρουμε τι λέμε. Ποιοι ελέγχουν το πετρέλαιο, αυτά θέλουν να μας πάρουν συνέλληνες. Τα δικά σας λεφτά θέλουν να πάρουν, καταλάβετε τα, αυτά φωνάζουν εδώ και χρόνια. Εδώ και επειδή κάποιοι θα πούνε πότε το γράψετε αυτό το άρθρο, 2005 παρακαλώ, να το. 2005 Ελληνόραμα. Έτσι, όσα λέμε εμείς από τότε, σήμερα τα λένε κάποιοι άλλοι, για να ξέρετε τι λέμε. Στο Ελληνόραμα, επίσης, μια και μιλάμε για Σκοπιανούς και γενετική σύσταση, η γενετική σύσταση των κατοίκων της Ελλάδος, DNA, έρευνες που τις έθαψε το κατεστημένο, πανεπιστημιακές, γενετικές πανεπιστημίων, κορυφαίων πανεπιστημίων, που αποδεικνύουν ότι στα απόγονοι του Αχιλλέα, απόγονοι του Σοκράτη, απόγονοι του Αλεξάνδρου, απόγονοι του Κολοκοτρώνη, απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων απευθείας. Δεν το λέμε εμείς. Καθηγητές πανεπιστημίων τα λένε αυτά. Μέσα στο Ελληνόραμα. Με 50 ευρώ κάθε μήνα το Ελληνόραμα και τα σπίτι σας και εντελώς δωρεάν τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών άνευ δασκάλου. Η μαύρη βίλωση των ελληνικών τραπεζών. Αλλά για σήμερα ισχύει η προσφορά. Μόνο για σήμερα. Μόνο για σήμερα. Δείτε εδώ, η μαύρη βίλωση των τραπεζών. Για να μην σας δουλεύουν κάποιοι βουλευτές οι οποίοι μιλούν γενικόλογα, δεν μιλάει κανείς για τους τραπεζίτες. Ποιοι κρύβονται από πίσω. Ποιοι πίνουν το αίμα των λαών. Όλα γραμμένα εδώ μέσα. Πόλεις του 10.000 π.Χ. Επαναλαμβάνω, πόλεις του 10. Εντάξει, αποκινητοποιήστε, βοηθήστε με λίγο. Αγγείλω τα πάθω. Λοιπόν, πόλεις του 10.000 π.Χ. βυθισμένες στο Αιγαίο πέλαγος. Γιατί βυθίστηκαν, τι θα συμβεί το 2012, θα μετατοπιστούν οι πόλοι, τι θα γίνει ακριβώς, θα πλημμυρίσουμε, θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε, θα πέσει με το ρίτσκο μύτης, τι θα γίνει, τι λέει η επιστήμη. Υπόγειες αυτοκρατορίες, το βλέπετε εδώ. Όλα αυτά στο Ελληνόραμα με 50 ευρώ ετήσια συνδρομή. Κάθε μήνα
το ελληνικό μαγκέτε σπίτι σα για ένα χρόνο, παρακαλώ. Έτσι, για ένα χρόνο. Παίρνουν δηλαδή 15 έργα από 130 ευρώ, μόνο 50 ευρώ. Τώρα τηλεφωνήστε, να δείξουμε τώρα και τα βιβλία έτσι, από μέσα. Να κάτι, έτσι. Θα πάρουν τα το ελληνιστή, τη μέθοδο που μαθαίνουν αρχαία ελληνικά, αν διδασκάρουν με τον πιο εύκολο τρόπο που υπάρχει, έτσι. Ναι. Θα πάρουν το περιοδικό Ελληνόραμα και κάθε μήνα έτσι θα πηγαίνει ένα περιοδικό Ελληνόραμα στο σπίτι του συντομητή. Γιατί να μάθει αρχαία ελληνικά. Ο ευκολότερο τρόπο είναι αυτό. Από 6 μέχρι 96 ετών μαθαίνουν αρχαία ελληνικά. Δεν υπάρχει πιο εύκολο τρόπο, πιστέψτε με. Πιο εύκολο τρόπο δεν υπάρχει. Θα ευγνωμονείτε την εκπομπή. Τι λέω εδώ, ουκ ήθιστε τη έλυση προσκυνέν. Έτσι. Για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Κάποτε. 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 Γιατί τώρα προσκυνάμε τρόικα, εμόικα, εφόικα και δεν ξέρω κακό είναι απάντημα. Εδώ αν τα βρείτε όλα συνέλληνες. Μαθαίνω αρχαία ελληνικά με τον ευκολότερο τρόπο το παιδί σας, για το παιδί σας, το εγγόνι σας, το ανήψι σας. Δωρεάν τα παραλαμβάνετε αυτά, αρκεί να γίνετε συνδρομητές στο Ελληνόραμα με 50 μόνο ευρώ. Κάθε μήνα το Ελληνόραμα σπίτι σας και εντελώς δωρεάν τα υπόλοιπα. 2-31-0-25-23-20 προλάβετε τώρα όμως. Γιατί μόνο για σήμερα ισχύει η προσφορά και έχετε 15 ακόμη λεπτά. Ακόμη 15 λεπτά. Τελειώνει η προσφορά. Τώρα τηλεφωνήστε. Και λέμε ότι από αυτή εδώ την εκπομπή, αγαπητοί φίλοι, θα είναι ένας, θα υψωθεί ένας τείχος τεράστιος, ο οποίος δεν θα εμποδίσει την χώρα να μετατραπεί σε μοντέρνα αποικία όπως κάποιοι την οραματίζονται, χωρίς πολιτική ταυτότητα, χωρίς ισχύ, χωρίς εθνική κυριαρχία. Λοιπόν, κύριε Βελόπουλε, είπατε και προηγουμένως και μου κάνει εντύπωση, γιατί είστε ο μόνος βουλευτής που ισχυρίζεται το εξής. Όταν βγαίνουν οι οικονομολόγοι και λένε θα χρεοκοπήσουμε, εσείς βγαίνετε που δεν είστε οικονομολόγος και λέτε ότι δεν θα χρεοκοπήσουμε. Το είπατε και προηγουμένως. Το λέω τώρα. Παιχνίδια παίζουν, κύριε Βελόπουλε. Πολλά με τα CDS. Δηλαδή, φοβούνται πλέον τα CDS. Άκουσα να δεις τώρα τι γίνεται. Εγώ δεν θα σου πω τίποτα. Εγώ θα σου πω τι λέει η Wall Street Journal. Έτσι. Γιατί διαβάζουν τη διεθνή τύπου σε αντίθεση με του δικού μα εδώ πέρα που αναμασούν αυτά που ζουν τα παπαγαλάκια. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι χρεοκοπημένη. Ερώτημα. Το ρωτάει η εφημερίδα αυτό. Ναι, τίτλο. Ναι, ναι. Α, μάλιστα. Απάντηση. Όχι, δεν είναι, σημειώνει η εφημερίδα, διότι. Σε διαβάζω. Οι κρατικές χρεοκοπίες έχουν να κάνουν περισσότερο με την πρόθεση να αποπληρωθούν τα χρέη και όχι με την ικανότητα. Η Ελλάδα, συνεχίζει η Wall Street Journal, διαθέτει ορυκτό πλούτο, πολλά περιουσιακά στοιχεία, τεράστιες προοπτικές μείωση των δαπανών, αύξηση των φορολογικών εσόδων και βελτίωση παραγωγικότητας. Σύμφωνα με την εφημερίδα, αντί για τη χρεοκοπία, η πρόκληση για την Ελλάδα είναι κατά πόσο οι αλλαγές που απαιτούνται είναι πολιτικά εφικτές. Μάλιστα. Άρα λοιπόν σου λέει η εφημερίδα, αφού έχεις αποθέματα, έχεις φυσικό αέριο, έχεις πετρέλαιο, έχεις χρυσό, έχεις νικέλιο, έχεις αλουμίνιο αδερφέ, έχεις νεράκι, έχεις χρυσό, θα στα πάρω αυτά. Και να σου πω και το χειρότερο, το 1994 η Ελλάδα κοστούσε 90 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. 94, 90 δις. Στην πορεία πληρώσαμε 571 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Και χρωστάμε 340 σήμερα. Από τα 94 που χρωστάμε. Δύο λεπτά. Άσε με βρε Κώστα, άσε με μην με κολλάζεις. Δύο λεπτά. Άσε με μην με κολλάζεις. Χρωστάγαμε 94 ευρώ. 90 δις ευρώ. Αυτά τα 94, συγγνώμη, 90 δις, 90 δις, έτσι. Πληρώσαμε 571. 571 για τα 90 που χρωστάγαμε. Μπράβο. Και χρωστάμε κι άλλα. 340 δις. Πώς γίνεται αυτό. Το κοχλερίσια, κύριε Σπινό. Καλά, έχει κανένα Έλληνα πολιτικό. Πλάκα, πλάκα μου, ποιο τα πει αυτά, βρε. Ποιο τα πει, αυτοί είναι όλοι δεσμευμένοι από τι τράπεζε ελληνικέ. Όλοι οι βουλευτέ είναι τσανάκια των τραπεζιτών, σοβαρά, λογή τώρα. Εμένα δεν ενδιαφέρει αν είμαι βουλευτή από το πρωί. Με ενδιαφέρει αυτά που έλεγα πριν, τα λέω και τώρα. Γι' αυτό και έγινα βουλευτή, γι' αυτό και φωνάζω, γι' αυτό και είμαι εδώ που είμαι. Αλλιώ θα μου κάπου αλλού και θα έκανα μούκα στη Τρούγκα. Για να ξέρουμε τι λέμε. Εγώ επιμένω, αυτά που σας λέμε εδώ είναι γραμμένα μες στο Ελληνόραμα. Πάρτε να τα διαβάσετε επιτέλους. 2-31-0-25-23-20 με 50 ευρώ ετήσια συνδρομής και επειδή όλοι υπηρετούν για το Γέροντα Παΐσιο, υπάρχει το άρθρο το εκπληκτικό μέσα εδώ, μέσα το οποίο θα καταλάβετε συνέλληνες τι είπε ο Γέροντας Παΐσιος για όλα όσα έρχονται. Έτσι, μιλάει και για Τουρκία, μιλάει και για Σκόπια, μιλάει για όλα αυτά τα θέματα. Ο Γέροντας Παΐσιος τα είπε εδώ, μέσα να τα βρείτε όλα. Και είναι, τουλάχιστον εγώ δεν μιλώ για αυτόν, ούτε έγραψα για αυτόν έτσι ένα βιβλίο. Τον είδα δύο φορές, το συνήντησα, πηγαίνω στο μοναστήρι που έχει κοιμηθεί, προσκυνώ όποτε μπορώ, μια φορά το μήνα τουλάχιστον, αλλά θα πάρετε και την, το ιδιόγραφο κείμενο του Γέροντα. Είναι αυτό εδώ.
Έτσι, στο Ελληνόραμα, επαναλαμβάνω, είναι το ιδιόγραφο κείμενο του Γέροντα. Έτσι, όλα αυτά τα βρείτε μόνο στο Ελληνόραμα. Τι είπε ο Γέροντας. Όχι τι λέω, αφήστε με εμένα, εγώ μπορώ να τι θέλω. Εγώ ό,τι λέω το γράφω και το υπογράφω. Παραδείγματος χάρη, το κρυφό σχέδιο των κεφαλοκρατών για την Ευρώπη. Ορίστε. Δικό μου άρθρο είναι αυτό, το υπογράφω. Δεν μιλάω αέρα πατέρα σήμερα έτσι και αύριο αλλιώς. Όπως και για τις εταιρείες τροφίμων που ρημάζουν τον κόσμο. Να λοιπόν γιατί λέω ξυπνήστε μωρέ συνέλληνες. Με 50 ευρώ ετήσια συνδρομής κάθε μήνα το Ελληνόραμα σπίτι σας για ένα χρόνο μόνο για σήμερα ισχύει η προσφορά. Παρακαλέσαμε τις εκδόσεις Κάδμος για σήμερα ισχύει η προσφορά, αύριο δεν ισχύει. Τελειώσαμε. Και παίρνετε δωρεάν τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών άνευ δασκάλου. Δείτε εδώ, ογκωδέστε τα βιβλία. Από 6 μέχρι 96 ετών μαθαίνετε αρχαία ελληνικά. Με κρυπτόλεξα, σταυρόλεξα, λύσεις, εικόνες, εικονίδια, σκίτσα. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο έργο. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο έργο. Συνέλληνες, έγγραμμα τα βιβλία, πανάκριβη έκδοση. Προλάβετε τώρα να τα παραλάβετε. 4 ογκωδέστε τόμοι. Το επαναλαμβάνω, δωρεάν. Μαθήματα γιατί να μάθετε αρχαία ελληνικά. Έχετε δίκιο. Δείτε εδώ τι λέει η Καθημερινή. Οι δυνατότητες του εγκεφάλου, πώς επιδράει η εκμάθηση της γλώσσας στην ενεργοποίηση του δυναμικού του ανθρωπίνου μυαλού. Καταλάβατε. Η αρχαία ελληνική βοηθά στην ενεργοποίηση του δυναμικού του ανθρωπίνου μυαλού. Όλο το άρθρο είναι εδώ μέσα. Και άλλα πολλά στοιχεία εδώ. Η ελευθεροτυπία το έγραψε. Τα αρχαία ελληνικά δεν ψήφουν δουλειά. Δηλαδή, όσοι μαθαίνουν αρχαία ελληνικά με τον ευκολότερο τρόπο, το τονίζω, είναι από 6 μέχρι 16 ετών. Γονείς, θείοι, θείες, συγγενείς. Δώρο για τα παιδιά σε ενόψη του καλοκαιριού στην παραλία. Προλάβετε όμως τώρα δωρεάν τα παραλαμβάνετε αρκετά για συνδρομητές στο Ελληνόραμα. Με 50 ευρώ κάθε μήνα το Ελληνόραμα σπίτι σας και έχετε μόνο 17 λεπτά. Δεν έχετε παραπάνω. Τελειώσαμε. Ούτε 17. 2-31-0 25 23 20. Προλάβετε τώρα 50 ευρώ κάθε μήνα το Ελληνόραμα σπίτι για ένα χρόνο και δωρεάν τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών ανδασκάλου και παραλαμβάνω. Αυτό ισχύει για σήμερα. Να σας διαβάσω κύριε Σπίνο. Κανένα κανάλι δεν το είπε και ντρέπομαι, το τονίζω, ντρέπομαι, ξαναντρέπομαι που είμαι βουλευτής με αυτούς τους σκάφους, τα απαγαλάκια των καναλιών. Σπίγκερ. Όλοι βρίζουμε το σπίγκερ, δεν είναι. Ναι, ναι. Άρθρο. Γερμανός καθηγητής από τους μεγαλύτερους οικονομολόγους, ο Άλμπρεχτ Ρίχτ. Έτσι. Της Γερμανίας. Ναι. Είναι καθηγητής ιστορίας της οικονομίας. Λέει. Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός του αιώνα στην αποπληρωμή δανείων. Γράφει το Σπίγκελ. Η Γερμανία χρωστάει κάνω μετάφραση έτσι. Χρωστάει ευγνωμοσύνη στην Ελλάδα που δεν διεκδίκησε πολεμικές αποζημιώσεις. Μάλιστα. Τα λέει Γερμανός αυτά. Το γεγονός ότι η Γερμανία είναι κακοπληρωτής το οφείλει στους Αμερικανούς που χάρισαν στους Γερμανούς τα χρέη τους. Μάλιστα. Τα άκουσες κανένα να το λέει αυτό? Όχι. Ούτε θα τα ακούσεις. Ούτε θα τα ακούσω. Ούτε θα τα ακούσεις. Για το speaker ξέρουμε να το βρίζουμε, έτσι. Ναι, ναι. Όταν όμως βγάζει τέτοια άρθρα, μούγκα ζητρούγκα. Αυτές τις ειδήσεις που κρύβουν οι άλλοι συνέλληνες, στο Ελληνόραμα τις βάζουμε όλες αυτές τις ειδήσεις μέσα. Όλες. Όλες για να μην, επαναλαμβάνω, να μην κοροϊδεύει κανένας κανέναν. Μάλιστα. Γι' αυτό και λέω με 50 ευρώ. Με 50 ευρώ. Κάθε μήνα το Ελληνόραμα σπίτι σας και εντελώς δωρεάν παραλαμβάνετε τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών άνευ δασκάλου. Άνευ δασκάλου συνέλληνες. Μαθαίνετε αρχαία ελληνικά από 6 μέχρι 96 ετών για τα παιδιά σας. Δείτε εδώ, είναι έγγραμματα. Ετοιμάστε με το βίντεο για να το εμπεδώσετε καλά κάποιοι. Γιατί κάποιοι το ζήτησαν. Ναι. Ξαναδείξτε το βίντεο μου λένε. Δείτε εδώ. Είναι έγγραμματα βιβλία, είναι πανάκριβη έκδοση. Μόνο για σήμερα η προσφορά δωρεάν να τα παραλάβετε. Με εικόνες, εικονίδια, σκίτσα, κρυπτόλεξα, σταυρόλεξα. Η Ελλάδα δεν πρέπει να πέσει. Αν σωθεί η Ελλάδα θα καταρρεύσει. Εδώ. Αν δεν σωθεί η Ελλάδα θα καταρρεύσει η παγκόσμια οικονομία. Μάλιστα. Αυτά να τα θυμάστε που σας λέω. Αυτά τα λέω εγώ. Τα λένε κορυφαίοι αναλυτές. Αλλά δεν τα λένε. Έγγραμμα τα βιβλία, πανάκριβη έκδοση δωρεάν τα παραλαμβάνετε. Ελληνιστή. Πάμε να δούμε μερικά από τα άρθρα. Λίγο γρήγορα, παιδιά. Μερικά από τα άρθρα του περιοδικού Ελληνοράματος. Το Ελληνόραμα. Πάμε εδώ. Βάλαμε στην πυραμίδα του Χαίου ένα ρομποτάκι, το δείτε εδώ μέσα, που ανατρέπει την παραϊστορία. Πολύ ωραία. Πάμε αλλού. Τι θα συμβεί το 2012. Έρχεται ο Αρχαιοκόλομπος, κομήτης, μετεωρίτης, τι θα συμβεί. Όλα εδώ μέσα είναι. Δείτε εδώ. Ποιοι φοβούνται την πυραμίδα των Θηβών. Η αρχαιότερη πυραμίδα του κόσμου, αρχαιότερη και από τη Αιγύπτου, το Αιγαίο και ο Μπάλαρτ.
Όταν η Νέα Δημοκρατία έδινε στον Μπάλαρντ άδεια να κάνει χαρτογράφηση του Αιγαίου πελάγους και του υπεδάφους μας σε ορυκτό, και σήμερα λέμε ότι η Κρήτη έχει 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι, φυσικό αέριο. Και το δίνουν όσο χρονιά. Μπάς εξυπηρετούν ορισμένοι. Επικίνδυνα τρόφιμα μεταλλαγμένα προϊόντα ουσίας ε. Ενέργεια και γεωπολιτική. Εδώ θα τα βρείτε όλα. Για το γέροντα Παΐσιο, θέλω να μου κάνετε χάρη, όλες οι προφητείες που ποτέ δεν δημοσιοποιήθηκαν εδώ μέσα. Ποτέ δεν δημοσιοποιήθηκαν. Ποτέ. Μόνο στο Ελληνόραμα. Οι προφητείες του γέροντος Παϊσίου, επαναλαμβάνω, ή αυτά που είπε ο γέροντας Παϊσίος πριν χρόνια και επιβεβαιώνονται σήμερα, κύριε Σπίνα. Έτσι. Για να μην ξεχνιόμαστε. Σήμερα επιβεβαιώνονται. Δηλαδή με 50 ευρώ κάθε μήνα το Ελληνόραμα σπίτι σας για ένα χρόνο και δωρεάν τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών έναν δασκάλου. Τι κερδίζουμε με τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών. Από 6 μέχρι. Δεν χρειάζεται δάσκαλο. Από 6 μέχρι 96 ετών. Παππούδες, γιαγιάδες, τι γονείς, το καλύτερο δώρο για τα παιδιά σας είναι, ρε συνέλληνες. Μαθαίνει το παιδί τη γλώσσα των προγόνων του. Έτσι. Γίνεται φιέστερο. Μπαίνει στο πανεπιστήμιο ευκολότερα. Δεν χρειάζεται να κάνει φροντιστήρια. Αυτά θα τα δείτε μπροστά σας. Σας είπα για την καθηγήτρια, την διευθύντρια του Λυκείου που έκανε ιδιαίτερα μαθήματα αρχαίων ελληνικών με βάση αυτά τα βιβλία. Έτσι, σωστά. Και τα παιδιά κατά 75% αύξησαν την επίδοσή τους από πέρσι. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό. Αυτή η καθηγήτρια το έκανε κρυφά από το προϊστάμενο του εκπαιδευτικού συστήματος. Σωστά, σωστά. Έτσι. Αλλά τα παιδιά πέτυχαν. Γι' αυτό σας λέω, συνέλληνες, η διευθύντρια. Πάρτε τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών. Δεν το λέω τυχαία. Παραλάβετε τα, δωρεάν είναι. Αλλά μόνο για σήμερα και έχετε άλλα 10 λεπτά το πολύ. 2-31-0-25-23-20 από 50 ευρώ μόνο. Από 130 ευρώ μόνο 50 ευρώ. Τώρα τηλεφωνήστε. Τώρα. Διάφορα μηνύματα δεν θα τα διαβάσω. Πάμε στο βίντεο, συνέλληνες. Δείτε την κατάντια σας. Δείτε την τροπή σας. Δείτε ποιοι οι ηγέτες σας. Κάνα κανάλι, τα ακούσε το λέει αυτό. Κανένα δεν είπε τίποτα. Έδειξε κανένα κανάλι εικόνες. Κανένα τίποτα. Γιατί φοβούνται αν το δείξουν αυτό, επειδή ο λαός πλέον έχει άγεται και φαίνεται από τα κανάλια, μη βγουν στους δρόμους κάποιοι σοβαροί και αντιδράσουν. Θέλουν τον Έλληνα αγανακτισμένο των 200 ευρώ, αλλά δεν θέλουν τον Έλληνα αγανακτισμένο για την εθνική του ταπείνωση. Γιατί ο Έλληνας, αν αντιληφθεί ότι οι ταπεινώσεις συνεχίζονται, θα βγουν στους δρόμους και θα τους πάρει μπάλα όλους. Αλλά ντρέπομαι. Και το λέω δημοσίως που οι Έλληνες για 200 ευρώ, κύριε Σπίνο, βγαίνουν στους δρόμους, αλλά δεν βγαίνουν για τα πετρέλαια που θα τα φάουν τζάμπα, για τον ορυκτό πλούτο, τις πιτοπαραγωγικές πηγές. Αυτό με στεναχωρεί. Αυτό με προσβάλλει. Και η εικόνα του Αλεξάνδρου να στείνεται 8 όροφο κτίριο στα Σκόπια. Με έχει κάνει να σάμε, ειλικρινά το λέω, απέκτεια, αηδία. Δείτε την εικόνα για να καταλάβετε που ζείτε, μωρέ, και με ποιους ηγέτες προσπαθείτε να πάτε μπροστά. Τα βλέπετε, αγαπητοί φίλοι. Τα βλέπετε. Αυτό δεν το κάνουν γιατί είναι μάγκες αυτοί. Βασίζονται στη δική μας αβελτηρία. Όχι, γιατί είμαστε θρασίμια. Άστα αβελτηρία και τα αστρογγυλεμένα, αδερφέ. Γιατί είμαστε δειλοί. Είμαστε θρασίμια. Στους πεινασμένους που τους ταΐζουμε εμείς. Αυτούς τους ταΐζει η Ελλάδα. Και δαγκώνουν το χέρι που τους ταΐζει. Το καταλαβαίνετε αυτό. Και στείλουν άγαλμα. Οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα. Μισούν την Ελλάδα. Πού είναι ρε τα 2 εκατομμύρια των Αθηναίων και το 1,5 των Σαλονικαίων για τη Μακεδονία? Πού είναι οι υπερπατριώτες των κομμάτων? Πού είναι οι βουλευταράδες? Ξυπνήστε ρε Έλληνες! Τα λέω και τα ξαναλέω.
Και ντρεπόμαστε λιγάκι. Έλεγα προχθές, αγαπητέ μου Κώστα, για τον Θερμοτανάση, ότι δίνουμε ταμείο ανεργίας. Δύο λεπτά. Βιαστήκατε. Ήθελα να το ρωτήσω, γιατί χθες καταγγείλατε το περιστατικό, κάνατε και ερώτηση στη Βουλή, αν δεν κάνω λάθος. Μήνες πριν. Λοιπόν, και βλέπουμε σήμερα σημερινές εφημερίδες έδιναν παράνομα συντάξεις σε 250.000. Από δική μου ερώτηση, από δική σας ερώτηση. Ακριβώς. Σε 250.000 αλλοδαπού. Αυτό είναι το ξεφτινισμένο του Καβριανή. Δείτε εδώ άλλη απάντηση, κύριε. Οι Έλληνες άνεργοι δεν έχουν λεφτά να φάνε, δεν έχουν να πιούνε και δίνουν σε 34.180 λάθρο μετανάστες που γίνανε μετανάστες ταμείο ανεργίας. Να το. Μάλιστα. Ταμείο ανεργίας, έτσι. Ναι. Μάλιστα. 34.180 δικαιούχοι. Πόσο? 34.180 δικαιούχοι, μωρέ. 15 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. 15 εκατομμύρια ευρώ το μήνα δίνει η φτωχή Ελλάδα, ρε παιδιά. Επί 10 μήνες είναι 200 εκατομμύρια περίπου ευρώ. Επί 10 χρόνια είναι 2 δισευρώ, βρε. Ξυπνήστε, βρε. Για να μην πω το άλλο σκάνδαλο. 6.000 λαθρομετανάστες έχουν AIDS από την Αφρική. Και τους δίνουμε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Τους δίνουμε και 600 ευρώ επίδομα, κύριε Σπίνο. 600 ευρώ επίδομα παίρνουν οι κύριοι. Το καταλαβαίνετε αυτό? Και είναι 6.000 αυτό το νούμερο. Ναι. Και βέβαια πηγαίνουν πάνω τα λαθρά και εξαφανίζονται. Και τους ξέρει τι κάνουν μετά. Γιατί πολλούς σας αρέσουν. Οι χαριτομενιές, ε. Οι χαριτομενιές. Με μελαμψούς άνδρες. Και σε πολλές. Και κουβαλάνε το AIDS. Ας το καλό από εδώ πέρα να μου έχω 6.000 από 700 ευρώ το μήνα. Και τζάμπα φέρει πίτα από τα φάρμακά τους. Δεν είναι κακό, αλλά η Ελλάδα έχει φτωχήνια. Έτσι δεν λένε. Αυτό είναι το θέμα όλο. Ψηφίστε, μωρέ. Αυτές τις ψηφίσεις δεν τις λέει κανένας, είναι Έλληνες. Τώρα αυτό το πράγμα 6.000 με πρόβλημα AIDS δεν το ξέρω. Άσε με ρε Κώστα. Τα λέει κανείς αυτά. Τα λέει κανείς. Μόνο στο Ελληνόραμα τα πείτε γραμμένα στην Έλληνες. Γι' αυτό φωνάζει και λέει: πάρ' το περιοδικό επιτέλους. Πάρ' το περιοδικό για να ξέρετε κάθε μήνα την πραγματική ενημέρωση να έχετε στα χέρια σας. Αλλά προλάβετε τώρα για σήμερα ισχύει η προσφορά και 7 λεπτά ακόμα. Τελειώνει η προσφορά. Για 7 λεπτά ακόμα με 50 ευρώ. Κάθε μήνα το Ελληνόραμα σπίτι σας για ένα χρόνο για σήμερα τελειώσαμε. Τέλος. Αύριο αλλάζουμε την προσφορά. Και εντελώς δωρεάν τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών. Κορόιδο Έλληνα. Δούλευε κορόιδο Έλληνα. Και να πας τα μία ενεργές για να πας 700 ευρώ. Όταν άλλος δεν δουλεύει και 250.000 από αυτούς παίρνουν παράνομη σύνταξη. Καταλάβατε. Τα παιδιά σου τα γεννάνε εδώ δωρεάν στην Ελλάδα. Το καταλάβατε χωρίς ένα άτσιμο του ΙΚΑ. Το καταλάβατε και ας με πούνε και ό,τι θέλουν. Τους ταΐσουμε, τους ποτίσουμε. Λες και έχουμε χρήματα. Να είχα χρήματα τα παιδιά, όλη η Ελλάδα, όλος ο κόσμος θα έρθει εδώ πέρα. Ξυπνήστε, βρε! Με 50 ευρώ κάθε μήνα το Ελληνόραμα σπίτι σας για ένα χρόνο και δωρεάν τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών άνευ δασκάλου. Εντελώς δωρεάν. Από 6 μέχρι 6 το κάθεστε με το παιδί σας και μαθαίνετε αρχαία ελληνικά. Το καλύτερο δώρο πνευματικό για το παιδί είναι αυτό. Πώς είναι τα βιβλία, μου λένε οι άλλοι, θα ξαναδείξω από μέσα. Δείτε εδώ. Τα βιβλία είναι έγχρωμα. Έτσι με εικόνες, εικονίδια, σκίτσα, κρυπτόλεξα, σταυρόλεξα. Το τονίζω, προλάβετε τώρα. Τώρα συνέλληνες μου, τώρα. 5 λεπτά γίνανε ακόμα, έτσι. Ούτε 5 λεπτά, έχεις δίκιο. Έτσι, προλάβετε, δωρεάν τα παραλαμβάνετε. Και από 6 μέχρι 96 ετών μαθαίνετε αρχαία ελληνικά. Δεν υπάρχει πιο εύκολος τρόπος. Σπίτι με το παιδί, κάθεστε και μαθαίνετε αρχαία ελληνικά. Προλάβετε τώρα όμως. 4 τόμοι δωρεάν, αρκεί να γίνει συνδρομητές στο Ελληνόραμα. Παίρνετε 15 έργα. 15 έργα κάθε μήνα το Ελληνόραμα για ένα χρόνο και δωρεάν τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών άνευ δασκάλου. 2-31-0-25-23-20. Προλάβετε τώρα με 50 ευρώ κάθε μήνα το Ελληνόραμα σπίτι σας. Και μέσα στο Ελληνόραμα, μόνο για αυτό το άρθρο πρέπει όλοι να το παραλάβετε. Για τον Γέροντα Παΐσιο. Όλοι. Είναι αυτό εδώ το άρθρο, εδώ μέσα. Θα το βρούμε, θα το δείξουμε μέσα. Έχει την ιδιόχειρη επιστολή του. Έτσι. Έχει και άλλες επιστολές, δεν είναι μόνο αυτή. Έτσι. Σημείωσή του. Είναι, έτσι. Είναι, έχει πολλά πράγματα. Έτσι. Είναι και οι προφητείες. Έτσι, μπράβο. Τα πάντα. Έχει προφητείες. Θα γίνει από εδώ και πέρα. Τι έγινε για την Τουρκία, την Κύπρο, για την οικονομία, τη Μακεδονία, τον πόλεμο στο Περσικό. Τι έχει πει πριν 10-15 χρόνια. Τι θα συμβεί. Τι είπε. Αυτά είναι γραμμένα μόνο στο Ελληνόραμα. Και αφήστε αυτό. Έχει κι άλλα. Μεταλλαγμένες αγελάδες παράγουν ανθρώπινο γάλα. Δείτε το εδώ μέσα. Προλάβετε όμως τώρα γιατί έχετε 4,5 λεπτά. Μόνο για σήμερα, γιατί χθες και σήμερα ισχύει η προσφορά. Τελειώσαμε. Με 50 ευρώ κάθε μήνα το Ελληνόραμα σπίτι σας για ένα χρόνο και δωρεάν τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών άνευ δασκάλου. 4 ακριβοί τόμοι, έγχρωμοι και μαθαίνετε αρχαία ελληνικά, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει πιο εύκολο πράγμα.
Και το παιδί γίνεται φιέστερο, καλύτερο μαθητή. Δηλαδή δεν είναι το παιδί του Βάρτζ, δηλαδή είναι ρε παιδιά. Του Βάρτζ, θέλω το παιδί σα. Τώρα τηλεφωνήστε. Τώρα ισχύει η προσφορά. Μάλιστα, λοιπόν κύριε Βελόπουλο, επειδή μα βγαίνει και πολύ. Τέσσερα λεπτά, μην αγρίγορα. Τέσσερα λεπτά. Άκουσα μια δήλωσή σα, την οποία εγώ δεν θα συμφωνήσω. Θα σου το πω ευθέω. Γιατί? Είπατε ότι οι αναρχικοί είναι πατριώτε. Βεβαίω. Από πώ φορέ, κύριε Βελόπουλο, αυτοί οι διεθνιστέ δεν είναι. Θα σου λέγα τι είναι. Είπα ότι οι αναρχικοί δεν δέρουν πολίτε πρώτον. Δεν δέρουν πολίτε. Α, εντάξει, θα σου διαβάσω τι λέει ο Μπακούνιν στη γαλλική έκδοση των απάντων του, στον τόμο 1, σελίδα 225-227. Έτσι. Γράμματα για τον πατριωτισμό, 1869. Μπακούνιν, ναι, ναι. Όχι Βελόπουλος. Ο γνωστός. Η πατρίδα αντιπροσωπεύει το αδιαφελονίκητο και ιερό δικαίωμα κάθε ανθρώπου, ομάδας ανθρώπων, ενώσεων κοινοτήτων περιοχών να ζουν, να σκέπτονται, να θέλουν και να δρουν κατά τον τρόπο τους που γεννήθηκε ως αποτέλεσμα της μακρόχρονης ιστορικής εξέλιξης. Υποκλίνομαι λοιπόν μπρος στην παράδοση και την ιστορία των λαών, γιατί είναι το αίμα και η σάρκα, η σκέψη και η θέληση κάθε λαού. Γι' αυτό ειλικρινά είμαι ο πατριώτης όλων των καταπιεσμένων πατρίδων. Είμαι ο πατριώτης και διεθνιστής ταυτόχρονα, Μιχαήλ Μπακούνιν, αλλά λατρεύω, αγαπώ και τιμώ τους πατριώτες. Μάλιστα. Να πούμε ότι ο Μπακούνιν είναι ο πατέρας του αναρχισμού. Έτσι. Μπράβο. Θεωρείται ο πατέρας του αναρχισμού, ναι. Πάρτε αυτό και κάτω και αυτό στο Ελληνόραμα. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, για να μην κάνουν αλακάρτ ερμηνεία κάποιον. Δεν μισούσα την πατρίδα όπως τη λένε κάποιοι. Έτσι. Δεν μισούσα τους πατριώτες, τα έθνη και τα κράτη. Αυτά λέω για να αντιληφθούν κάποιοι ότι η μημάθεια είναι ο χειρότερος σύμβουλος, κύριε Σπίνο. Ο χειρότερος σύμβουλος. Να λοιπόν γιατί λέω. Αυτές οι ειδήσεις που κρύβονται όπως αυτή η είδηση. Δείτε εδώ. Αν στον υπολογιστή του παιδιού σας δείτε αυτά τα σήματα. Δες εδώ. Ναι, ναι. Δείτε αυτά τα σήματα. Έτσι. Αυτό θα πει στο παιδικό. Προτίμηση στα αγόρια. Προτίμηση στα μικρά αγόρια. Προτίμηση στα κορίτσια. Αυτό το σχέτο. Τι είναι αυτά δηλαδή. Προτίμηση και στα δύο φύλλα. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι σήματα παιδεραστών με τα παιδάκια στο διαδίκτυο τα 10χρονα, 12χρονα, 15χρονα που τα στέλνουν mail και αν το δει το σήμα αυτό να ξέρει το παιδί κινδυνεύει. Κινδυνεύει. Τι σήματα είναι αυτά. Των παιδεραστών. Αυτά συνονοούνται. Των παιδεραστών. Αυτά είναι τα σήματα των παιδεραστών. Μου εστάλε από πατέρα χθες αυτό το πράγμα για να ξέρετε συνέλληνες. Το παιδί που είναι στο διαδίκτυο, προστατεύστε το. Τα βλέπεις αυτά. Τα βλέπω, ναι. Αυτά στο Ελληνό να μπουν. Ναι, ναι. Αυτά, πρέπει να πει και στο τελευταίο τέχος από ό,τι ξέρω. Αυτά λοιπόν συνέλληνες, μόνο στο Ελληνό να τα βρείτε. Αυτά αν ανοίξετε υπολογιστή του παιδιού και τα δείτε μέσα, να ξέρετε ότι κινδυνεύει το παιδί σας. Να λοιπόν γιατί λέω το Ελληνόραμα παρουσιάζει πρωτογενή ενημέρωση. Με 50 ευρώ κάθε μήνα το Ελληνόραμα σπίτι σας για ένα χρόνο και δωρεάν τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών άνευ διδασκάλου. Δωρεάν τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών. Άνευ διδασκάλου. Με 50 ευρώ κάθε μήνα το Ελληνόραμα σπίτι για ένα χρόνο. Ετοιμάστε το βίντεο για 15 λεπτά, θα το δείξουμε και φωνάζουμε αυτή Μακεδονία, Μακεδονία. Και επαναλαμβάνω, παίρνετε και εντελώς δωρεάν. Και αν τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών, δείτε εδώ. Έγχρωματα βιβλία, πανάκριβη έκδοση από 6 μέχρι 96 ετών. Και όσοι μαθαίνουν, συγγνώμη, Αλέξη μου, εγώ φταίω. Λοιπόν, δείτε, δείτε εδώ. Έγχρωματα βιβλία. Ο παπάς με το παιδί, ο παππούς με το εγγόνι, με την εγγονή. Να μάθουν αρχαία ελληνικά. Γίνονται φιέστερα τα παιδιά μας. Μόνο για σήμερα ισχύει προσφορά. Έχετε 1,5-2 λεπτά. 1,5-2 λεπτά δεν έχετε παραπάνω. Τελευταία μέρα, τέλος, δεν έχουμε σειρές. Τέλος, έτσι. Ελληνιστή, δωρεάν αυτά. Αρκεί να πάρετε το Ελληνόραμα με 50 ευρώ. 2-31-025-2320 και μέσα στο Ελληνόραμα η λίστα των τροφίμων οι οποίες δολοφονούν την υγεία των παιδιών μας που δημιουργούν παυσίπονα που σαπίζει το σηκώτη. Για να πω κανένα κουβέντα για τα παιδιά μας. Όλα είναι εδώ μέσα. Για τα πετρέλαια, για να μην ξεχνιόμαστε. Όλα είναι γραμμένα εδώ. Αν έχουμε έτοιμο το βίντεο, ενημερώστε με, Αλέξη μου. Έτσι. 2-30, τι θα συμβεί το 2012, θα πλημμυρίσουμε, θα αναποδρύγει η γη, θα έρθουν οι ε, ε, ω. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα δείτε όλα επιστημονικά. Τι θα συμβεί. Και όσα είπε ο Γέροντας Παΐσιος. Βίτω, εντάξει. Όσα είπε ο Γέροντας Παΐσιος, επαναλαμβάνω για ό,τι συμβαίνει τώρα πριν 10 χρόνια και θα συμβεί από εδώ και πέρα. Στο Ελληνόραμα. Για να ξέρουμε τι παίρνουμε. Με 50 ευρώ, έτσι, δωρεάν τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών. 4 τόμοι, 14-15 έργα παραλαμβάνετε. Δείτε το βίντεο της εθνικής ντροπής. Δείτε το βίντεο της εθνικής κατάντιας. Ας κάνουν μούγκα οι βουλευτές. Ας μην μιλούν τα άλλα κόμματα. Εμείς τα φωνάζουμε. Εμείς τα διαμαρτυρόμαστε γιατί η Ελλάδα αξίζει καλύτερη μέρα. Η Ελλάδα αξίζει καλύτερο μέλλον. Η Ελλάδα αξίζει καλύτερους πολιτικούς. Όχι αυτούς που έχουμε. Δείτε λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι είναι το σύστημα των πολιτικών ανεπαρκές. Δείτε και το πολιτικό προσωπικό.
γενετσαρισμό σε όλο το μεγαλείο. Παλιογενήτσαροι είναι, το επαναλαμβάνω, και μισούν κάθε τι ελληνικό. Όπως οι γενήτσαροι μισούσαν περισσότερο τους Έλληνες από τους Τούρκους, έτσι και αυτοί μισούν την Ελλάδα. Είναι απόγονοι αυτών που έφυγαν το 49, που πρόδωσαν με τα Σνόφ τη Μακεδονία και την Ελλάδα. Για να μην ξεχνούμε τα εγκλήματα του Κουκουέ. Καταλάβατε τώρα. Άντε από εδώ πέρα και που γεχνούν και μιλάνε. Τους βλέπετε, είναι 60-άριδες και 50-άριδες αυτοί όλοι. Είναι η γενιά αυτών των γενιτσάρων. Τα σπερματοζωάρια του μίσους. Αυτά είναι γραμμένα στο Ελληνόραμα. Όπως και το άρθρο του Σπίγκελ που βγήκε, έτσι, που αποδεικνύει ότι οι Άγγλοι είναι απόγονοι των Γερμανών. Γενετική σύσταση. Ναι. Έτσι. Αυτό που λέμε, και αυτοί οι γενιτσάροι, αν πάρουν αυτό το DNA, το άρθρο του Ελληνοράματος, θα καταλάβετε γιατί λέω ότι μπάσταρδο έθνος δεν είμαστε σίγουρα. Εδώ μέσα είναι. Γενετική σύσταση του κατοίκων της Ελλάδος. Είναι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, αλλά είπαμε. Γενιτσάροι είναι. Με 50 ευρώ τελειώνει η εκπομπή, τέλος, τελευταία στιγμή. Όσοι προλάβετε τώρα και τηλεφωνήσετε στο 231-025-2320, κάθε μήνα για ένα χρόνο θα παίρνει το Ελληνόραμα σπίτι σας και δωρεάν τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών άνευ δασκάλου. Τώρα όμως τηλεφωνήστε. Έχετε ελάχιστα δευτερόλεπτα, τελειώνει η εκπομπή. Όσοι προλάβετε, βομβαρδίστε τώρα το τηλεφωνικό κέντρο. Μαθήματα αρχαίων ελληνικών άνευ δασκάλου για να γίνουν τα παιδιά σε ΦΥΗ, για να μην προδίδουμε Ελλάδα, πατρίδα, έθνος και κυρίως αξιοπρέπεια, ρε παιδιά. Αξιοπρέπεια, ρε Έλληνες, αυτό σας λέω. Δωρεάν τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών. Δεν πληρώνετε τίποτα, αρχαία, πάρτε τώρα τηλέφωνο για να γίνετε συνδρομητές στο Ελληνόραμα με 50 ευρώ. Έτσι. Δυστυχώς φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Μακάρι να είχαμε χρόνο. Μακάρι να είχαμε χρόνο. Θα είμαστε αύριο όμως μαζί με τους φίλους της εκπομπής μας. Έτσι. Ως τότε, αγαπητοί φίλοι, αρρώστε και επιμονείτε.